Είστε στο Open, το ανοιχτό κανάλι. Και βλέπετε τις ειδήσεις στις 7. Καλησπέρα σας, είμαι η Νίκη Λιμπεράκη. Αγωνία για τη λήξη της εκεχηρίας απόψε στη Συρία. Μαραθώνια η συνάντηση Πούτιν Ερντογάν. Κλέβει τη γη μας, λέει για τον Τούρκο πρόεδρο ο Άσαντ. Οδηγίες στην Ελλάς για τρομοκράτες από τον διαπραγματευτή του Μπατακλάν. Τζιχαντιστές από τη Συρία θέλουν να φτάσουν στην Ευρώπη. Υποχρεωτική εκπαίδευση παιδιών προσφύγων που έχουν αιτηθεί ασύλου. Πού θα μεταφερθούν οι 700 άνθρωποι που έφτασαν από τη Σάμο. Εικόνες σοκ στο τραμ, το επικίνδυνο παιχνίδι παιδιών επάνω στους σειρμούς. Πώς θα πληρωθούν τις αυξήσεις στις επικουρικές οι συνταξιούχοι. Αναδρομικά μόνο για το 2019, ξεκαθαρίζει μέσω του Open ο Γιάννης Βρούτσης. Αν χρειαστεί, είμαστε έτοιμοι να παρέμβουμε ακόμη και στρατιωτικά κατά της Τουρκίας για τη Συρία, δηλώνει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο. Και ενώ απομένουν πια μόλις λίγες ώρες για την εκπνοή της διορίας που έχει τεθεί στους Κούρδους για απόσυρση, όλα τα βλέμματα στρέφονται σήμερα στο Σότσι της Ρωσίας. Εκεί λοιπόν ο Βλαντίμιρ Πούτιν υποδέχθηκε τον Ταγίπ Ερντογάν με το Συριακό στο επίκεντρο και εμείς θα συνδεθούμε με τους ανταποκριτές μας από τη Ρωσία. Ο Θανάσης Αυγερινός, από την Τουρκία η Μαρία Ζαχαράκη, από τις Ηνωμένες Πολιτείες ο Μιχάλης Ιγνατίου. Θα μας μεταφέρουν όλα τα νεότερα οι συνάδελφοι. Πρώτα όμως να παρακολουθήσουμε το χρονικό των εξελίξεων. Τρεις ώρες έχουν μείνει μέχρι τις 10 το βράδυ, την ώρα δηλαδή που εκπνέει το τελεσίγραφο του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στους Κούρδους μαχητές να εγκαταλείψουν τις περιοχές στις οποίες θέλει να φτιάξει την ζώνη ασφαλείας του. Αυτές τις κρίσιμες ώρες από το Σότσι που βρίσκεται για συνομιλίες με τον Βλάντιμιρ Πούτιν, ο Τούρκος πρόεδρος ρίχνει τα βέλη του προς τους πάντες. Στο στόχαστρό του αυτή τη φορά ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, ο πρώτος από τους ηγέτες που αποφάσισε να παγώσει την αποστολή στρατιωτικού εξοπλισμού προς την Άγκυρα. Μακρόνταν, σάσμα γερμής που έλεγε τέκτη βιόκ. Μακρόν ζάταν που τους σέλιρι τερορισταλα γυρσιο. Ο ίδιος ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είπε πως ο χρόνος τελειώνει. Προσέθεσε μάλιστα πως δεν υπάρχει απολύτως καμία περίπτωση να δοθεί παράταση στους Κούρδους μαχητές. Αμερικα Birleşik Devletleri ile vardığımız mutabakata göre bölgedeki tüm teröristlerin çıkartılması için bugün son gün. Bu gece saat 22 itibariyle süre bitiyor. Από την άλλη, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο προειδοποιεί. Αν δεν τηρήσει τα συμφωνημένα ο Ερντογάν για την προστασία των μειονοτήτων στην περιοχή, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες για όλα. We prefer peace to war, but in the event that kinetic action or military action is needed, you should know that President Trump is fully prepared to undertake that action. Ο Σύρος πρόεδρος Μπασάρ αλ-Άσαντ επισκέφθηκε το Ιντλίμπ για πρώτη φορά μετά από 8 χρόνια πολέμου. Χαρακτήρισε τον Ερντογάν κλέφτη εδαφών, λέγοντας πως ο Τούρκος πρόεδρος θέλει να κλέψει πετρέλαιο και εργοστάσια. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε το γεγονός πως χθες τα αμερικανικά στρατεύματα δέχθηκαν έντονες αποδοκιμασίες την ώρα που αποχωρούσαν από τη Συρία από Κούρδους που αισθάνονται εγκαταλελειμμένοι και προδομένοι από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τις οποίες μέχρι χθες βοηθούσαν στον αγώνα τους κατά του ISIS. But we never agreed to, you know, protect the Kurds. We fought with them for 3.5 to 4 years. We never agreed to protect the Kurds for the rest of their lives. Και όλα αυτά ενώ άρθρο το New York Times αναφέρει πως με δηλώσεις του ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε εκφράσει το παράπονό του πως η Δύση δεν του επιτρέπει να έχει πυρηνικά όπλα. Ο αρθρογράφος μάλιστα αναρωτιέται πως η Δύση θα τον σταματήσει από το να αποκτήσει πυρηνικά όπλα όταν δεν κατάφερε να τον σταματήσει από το να εισβάλλει στη Συρία παρά τις απειλές και τις αντιδράσεις. Λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο θα συνδεθούμε εκ νέου με τον Θανάση Αυγερινό, καταρχάς από τη Ρωσία. Είδαμε χαμόγελα, Θανάση, κατά την υποδοχή του κυρίου Ερντογάν από τον Ρώσο πρόεδρο. Ωστόσο, τα θέματα προς συζήτηση εκεί σήμερα είναι πολλά, είναι εξαιρετικά περίπλοκα και για του λόγου του αληθές πρόκειται και για μια μαραθώνια πια συνάντηση. Να πούμε καταρχάς ότι έχουν ξεπεράσει τις 5 ώρες συνομιλιών
Όσο καλύτερο το Κρεμλίνο, σπάνια θυμάμαι τέτοια διάρκεια συνομιλιών με ξένους ηγέτες. Είναι φανερό ότι είναι πολύ δύσκολες αυτές οι συνομιλίες. Το δείχνει και η αρχική καθυστέρηση, αλλά και η διάρκεια τους. Η υποδοχή φυσικά έγινε ως συνήθως θερμό κλίμα. Μάλιστα, χαριτολόγησαν λίγο οι δύο ηγέτες και ακόμη και για τον καλό καιρό στο Σότσι. Αλλά πέραν αυτού, υπάρχει ένα πολύ σφιχτό πλαίσιο περιορισμών, το οποίο το προειδέασαν γι' αυτό οι συνεργάτες του Βλαντίμιρ Πούτιν, μιλώντας τις προηγούμενες ημέρες και ώρες για πολύ δύσκολες συνομιλίες και για περίπλοκη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην περιοχή. Το είπαν και οι δύο ηγέτες, ο Βλαντίμιρ Πούτιν πρώτος υποδεχόμενος τον Ερντογάν ότι είναι περίπλοκη η κατάσταση και ελπίζει, όπως και ο Ερντογάν αργότερα επανέλαβε, ότι η θερμή σχέση που έχει διαμορφωθεί ανάμεσα στους δύο και η στενή συνεργασία Ρωσίας και Τουρκίας θα συμβάλλει στο να βρεθεί ο συμβιβασμός που απαιτείται. Ποιος είναι αυτός? Ο Πούτιν προσπαθεί να λύσει το γόρδιο δεσμό, να ισορροπήσει ανάμεσα στα θέλω του Ερντογάν και στα ρωσικά συμφέροντα στην περιοχή που επιβάλλουν συνεννόηση και σεβασμό των ορίων του ηγέτη της Συρίας του Άσαντ, καθώς και των επιθυμιών της Τεχεράνης κατ' ελάχιστον, τους δύο δηλαδή πιο στενούς συμμάχους της Μόσχας στην περιοχή. Ο στόχος μίνιμουμ είναι να παραταθεί η εκεχηρία, την οποία εκμεταλλεύεται βέβαια, για να είμαστε ειλικρινείς, ο Συριακός στρατός με την υποστήριξη των Ρώσων συμβούλων για εδραίωσή του στη Βόρειο Συρία, δημιουργώντας έτσι τετελεσμένα που βοηθούν στις διαπραγματεύσεις. Δημιουργείται ένα φράγμα δηλαδή στο στρατό του Ερντογάν και νομίζω πως η προσπάθεια της Ρωσίας έγκυται αυτή τη στιγμή κυρίως σε αυτό. Σήμερα άλλωστε είδαμε και τον Σύρο Πρόεδρο να επισκέπτεται μια περιοχή που δεν έχει επισκεφθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, εκτοξεύοντας και βαριές κατηγορίες για τον Ερντογάν, τον οποίο κατηγορεί ότι κλέβει τη γη του. Η Δαμασκός όντως προσπαθεί να δείξει αποφασιστικότητα και ο Άσαντ όλο το τελευταίο διάστημα, αν και αρχικώς είχε εκφραστεί ο στόχος maximum, η μέγιστη δηλαδή επιθυμία του Πούτιν να φέρει Ερντογάν και Άσαντ στο ίδιο τραπέζι, δεν το κατάφεραν σε αυτές τις διαπραγματεύσεις, αλλά είναι πολύ πιθανό να ελπίζουμε ότι θα το πετύχει η ρωσική διπλωματία σε κάποια επόμενη φάση. Πάντως αυτή τη στιγμή είναι φανερό ότι υπάρχουν πολύ σοβαρές δυσκολίες, κυρίως ως προς τα όρια που θέλει να θέσει η Μόσχα. Θα μείνουμε σε αυτά, Θανάση. Βεβαίως, αν ολοκληρωθεί αυτή η συνάντηση, θα επανέλθουμε, θα επιστρέψουμε σε σένα για όλα τα νεότερα. Να δούμε τώρα στην Τουρκία πώς αντιλαμβάνονται αυτήν την κατάσταση. Λίγες ώρες απομένουν για την εκπνοή του τελεσιγράφου. Αν δεν ολοκληρωθεί εγκαίρως η απόσυρση των Κούρδων Μαρία Ζαχαράκη, η Άγκυρα λέει θα συνεχίσουμε με σφοδρότητα. Ναι, δείχνει αποφασιστικότητα. Η Τουρκία, να σημειώσουμε, Νίκη, ότι είναι τρεις ώρες τώρα που θα λήξει σε τρεις ώρες η διορία και βρίσκεται, θα λέγαμε, με το δάχτυλο στη σκανδάλη απόψε. Ενδεικτική ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας σήμερα ότι ακόμη και αν δεν έχουν αποσυρθεί όλοι οι Κούρδοι μαχητές από τη Βόρεια Συρία, η Τουρκία, ο τουρκικός στρατός θα τους εξοντώσει. Ωστόσο, κανείς εδώ δεν μπορεί να πει με σιγουριά τι θα γίνει από αύριο, γιατί πλέον δεν είναι μόνο θέμα Κούρδων, είναι πλέον ζήτημα διπλωματίας και παζαριού, Νίκη. Ουσιαστικά η επόμενη κίνηση της Άγκυρας τώρα εξαρτάται από τον Βλαντιμίρ Πούτιν και αν θα δώσει αυτά που ζητάει ο Ερντογάν. Τι είναι όμως αυτά που ζητάει ο Τούρκος Πρόεδρος? Πρώτα απ' όλα μεγαλύτερη ζώνη σε μήκος, ζώνη ασφαλείας. Να ξεκινάει από τα δυτικά του Εφράτη, ποταμού και να φτάνει μέχρι τα σύνορα του Ιράκ. Αυτή τη στιγμή έχει πάρει 120 χιλιόμετρα από τον Τραμπ και θέλει σύνολο από τον Πούτιν να πάρει 444 χιλιόμετρα. Δεύτερον, αυτό που θέλει είναι έλεγχο σε κάποιες πόλεις κλειδιά, όπως είναι το Μαμπίτς, το Κομπάνι και το Καμισλί, που ελέγχονται αυτή τη στιγμή από τον Άσαντ και πίσω από τον Άσαντ από τους Κούρδους, όπως θεωρεί. Και το τρίτο βέβαια και αρκετά σημαντικό για τον Ερντογάν θα λέγαμε είναι να επιτύχει να ενταχθεί σε αυτήν τη ζώνη ασφαλείας μια περιοχή στα σύνορα Συρία-Ιράκ, γιατί εκεί υπάρχουν πετρελαιοπηγές που αποφέρουν νίκη τουλάχιστον 2 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο. Λοιπόν. Είναι η πιο δύσκολη διαπραγμάτευση. Ναι, και εμείς βλέπουμε ότι οι βλέψεις της Άγκυρας διευρύνονται, Μαρία, από την έναρξη αυτής της επιχείρησης μέχρι και σήμερα. Να δούμε τώρα τι λέει και η Ουάσιγκτον για όλο αυτό. Ο Μιχάλης Ιγνατίου θα μας δώσει το ρεπορτάζ από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και εκεί, φαντάζομαι, Μιχάλη, τις συνομιλίες στο Σότσι παρακολουθούν. Αλλά στο μεταξύ εκπνέει και αυτό το τελεσίγραφο. Και είναι ένα ερώτημα τι θέλει ο Λευκός Οίκος να συμβεί στην περιοχή. Ναι, Νίκη, καλησπέρα. Βεβαίως παρακολουθούν τις εξελίξεις στο Σότσι, αλλά έχουμε μια εξέλιξη αυτής της στιγμής.
Επίσημα αξιωματούχος του Λευκού Οίκου ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν ότι η προσωρινή κατάπαυση του πυρός που επιτεύχθηκε από την Ουάσιγκτον και την Άγκυρα θα μετατραπεί σε μόνιμη μέχρι το τέλος του απογεύματος. Μάλιστα, αυτή είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Είναι ένα πολύ ισχυρό μήνυμα, όπως καταλαβαίνει ο καθένας. Και ο αξιωματούχος είπε επίσης ότι η Ουάσιγκτον θέλει να αποφύγει μια κατάσταση όπου το κενό που άφησε η αποχώρηση των Αμερικανικών στρατευμάτων θα γεμίσει, λέει, με ρωσικές δυνάμεις. Λοιπόν, πριν έχουμε αυτή την εξέλιξη, η αίσθηση που υπήρχε εδώ είναι ότι ο Λευκός Οίκος θέλει παράταση εγκεχηρίας και αυτή η επιθυμία του Αμερικανού Προέδρου μεταφέρθηκε ήδη στον Πρόεδρο της Τουρκίας Νίκη. Αν μπορούμε να υποθέσουμε όμως από τις δηλώσεις του κ. Ερντογάν και άλλων αξιωματούχων, η απάντηση είναι αρνητική, αλλά δεν νομίζω ότι εάν η απάντηση του κυρίου Ερντογάν είναι αρνητική θα τη δεχθεί η Αμερικανική κυβέρνηση. Υπάρχουν μεγάλες αντιδράσεις ακόμα και υπάρχουν μεγάλες αντιδράσεις ανάμεσα στους χριστιανούς ψηφοφόρους του κυρίου Τραμπ. Όπως ξέρεις, είναι ο σκληρός πυρήνας των ψηφοφόρων του. Λοιπόν, ο Αμερικανός Πρόεδρος, χωρίς να ερωτηθεί και ενώ μιλούσε για τη διαδικασία της καθαίρεσης, το γύρισε ξαφνικά ανήκει στην Τουρκία και το μήνυμά του ήταν αυτό, ότι απαιτείται μια παράταση της εγκεχηρίας. Και είπε μάλιστα ότι αν χρειαζόμασταν μια παράταση, αυτό θα συνέβαινε. Είναι βέβαιος δηλαδή ότι ο Ερντογάν θα πει ναι. Και προχώρησε και είπε τα εξής, αν μου επιτρέπεις. Θυμηθείτε αυτό. Εάν η Τουρκία παρεκτραπεί και έσπευσε να δώσει μόνος την απάντηση, δεν νομίζω ότι θα παρεκτραπεί, είπε. Διότι έχουμε μια δύναμη που κανείς δεν πίστευε ότι την είχαμε σε αυτόν τον βαθμό. Ονομάζονται κυρώσεις, ονομάζονται δασμοί. Θα τους επιβάλλουμε δασμούς σαν κόλαση στα προϊόντα τους που έρχονται εδώ και εξήγησε τι δασμούς θα επιβάλλει. Άρα, ο κύριος Τραμπ θέλει παράταση της εγκεχηρίας. Και απειλεί να καταστρέψει την τουρκική οικονομία, όπως έχει κάνει πολλές φορές το τελευταίο διάστημα. Ναι. Αντιλαμβάνομαι ότι από τις δηλώσεις του κ. Ερντογάν δεν θέλει παράταση της εγκεχηρίας, οπότε αν αυτό συμβεί στις 10 το βράδυ, ώρα Τουρκίας, νομίζω ότι θα έχουμε πάλι μια αντιπαράθεση και θα έχουμε και δηλώσεις. Λίγες ώρες απομένουν. Ευχαριστούμε και τον Μιχάλη Ιγνατίου. Στο μεταξύ, δώρο στους τζιχαντιστές του Ισλαμικού κράτους. Χαρακτηρίζουν διεθνείς αναλυτές τη στάση που κρατά ο Ντόναλντ Τραμπ στην υπόθεση της Σύριας. Όπως εξηγούν, η απόσυρση των Αμερικανών δίνει στο ηττημένο ISIS περιθώρια ανασύνταξης με χιλιάδες φυλακισμένους τρομοκράτες να επιδιώκουν τώρα είτε την επιστροφή τους στην Ευρώπη, είτε τη σύμπραξή τους με άλλους πυρήνες σε Τουρκία και Ανατολική Σύρια. إذا تجينا تركيا وطلعنا بدنا نروح عمان نرجع نرد نرجع نعيد نفسنا نعيد عوايننا نعيد سياراتنا نعيد أراضينا نعيد خلافتنا نعيد كل شيء أنا كمسجون لا ما أرجع إذا أريد أرجع أرجع مقاتل. Ένας αμετανόητος μαχητής του ISIS κρατείται στη φυλακή Χασακά στη βορειοανατολική Συρία. Δεν είναι ο μόνος. Μαζί του στην ίδια φυλακή βρίσκονται ακόμη 4.000 πρώην μαχητές του αυτοαποκαλούμενου Ισλαμικού κράτους. Άλλοι συγκρατουμένοι του, όπως ο Τούρκος Μοχάμεντ Κασίμ, κάνουν όνειρα ακόμη και για πέρασμα στην Ευρώπη. Με το ξέσπασμα της τουρκικής εισβολής, οι άνδρες που φρουρούσαν αυτούς τους επικίνδυνους κρατούμενους στις κουρδικές φυλακές βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή. Ο κίνδυνος μαζικών αποδράσεων είναι κάτι παραπάνω από μεγάλος, σύμφωνα με τον διευθυντή της φυλακής που μίλησε στο κουρδικό κανάλι Ρουντάου. Ο Ρώσος Υπουργός Άμυνας Σεργέη Σοϊγκού προειδοποίησε με τον πλέον επίσημο τρόπο για τον κίνδυνο επιστροφής των τσιχαντιστών που πολέμησαν για το Ισλαμικό κράτος στις πατρίδες τους, καθώς οι φυλακές στη Βόρεια Συρία έχουν μείνει αφύλακτες. Μιλώντας σε διεθνές φόρουμ στο Πεκίνο, ο Σοϊγκού αποκάλυψε ότι ήδη κάποιοι εξ αυτών έχουν επιστρέψει. Οι μαχητές που πολέμησαν στη Συρία στο πλευρό του ISIS επιστρέφουν τώρα στην πατρίδα τους και σχηματίζουν τοπικές οργανώσεις για την ανασυγκρότηση του Ισλαμικού κράτους.
Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Διεθνές Κέντρο Μελέτης Ριζοσπαστικοποίησης και Πολιτικής Βίας, περισσότεροι από 330 πρώην τζιχαντιστές έχουν επαναπατριστεί σε χώρες των Βαλκανίων. Εκτιμάται ότι συνολικά περισσότερα από 1.000 άτομα από τις συγκεκριμένες χώρες έχουν ενταχθεί στις δυνάμεις του Χαλιφάτου στη Μέση Ανατολή. Και σε αυτή λοιπόν τη συγκυρία στην Ελλάδα βρέθηκε ο Γάλλος αστυνομικός που πήρε μέρος ως διαπραγματευτής στην τρομοκρατική επίθεση από Ισλαμιστές τρομοκράτες στον Μπατακλάν. Ο ίδιος λοιπόν βρέθηκε στη χώρα μας στο πλαίσιο εκπαιδευτικού σεμιναρίου των Ελλήνων διαπραγματευτών και θα μας πει περισσότερα η Μίνα Καραμίτρου. Μίνα. Πρόκειται για τον προϊστάμενο της επίλεκτης ομάδας των διαπραγματευτών της Γαλλίας. Πρόκειται για τον αστυνομικό, ο οποίος εκείνο το βράδυ του 2015 για δύο ώρες προσπάθησε να διαπραγματευτεί με τους τρομοκράτες του Ισλαμικού κράτους. Ήταν λοιπόν στη χώρα μας πριν από δύο ημέρες περίπου. Πήρε μέρος σε αυτό το μεγάλο σεμινάριο των Ελλήνων διαπραγματευτών που έγινε σε επαρχιακή πόλη της Βόρειας Ελλάδας. Εκεί λοιπόν ο αστυνομικός αυτός, ο Γάλλος αστυνομικός, περιέγραψε στους Γάλλους αστυνομικούς τι έγινε εκείνο το βράδυ του 2015. Εμείς το θυμόμαστε, μέσα, βέβαια, με τις εικόνες μέσα, που ακριβώς, μέσα στο χώρο που γινόταν η συναυλία. Πώς επιχείρησε πέντε φορές να μιλήσει με τους τρομοκράτες και πώς κατάλαβε, όπως τους είπε, από τη δεύτερη φορά που τους μίλησε, ότι αυτή η υπόθεση δεν θα έχει ένα καλό τέλος. Mm. Η δυνατότητα, βέβαια, που είχαν, θέλω να σας πω, οι Έλληνες αστυνομικοί από αυτή την περιγραφή ήταν να καταλάβουν τι συμβαίνει σε μια τέτοια περίπτωση, να αναλύσουν ένα τέτοιο περιστατικό. Ευτυχώς στη χώρα μας δεν έχουμε συναντήσει ομοιρίες του Χαλιφάτου. Παρ' όλα αυτά, όμως, ακόμα και οι Έλληνες διαπραγματευτές με τους οποίους μιλήσαμε σήμερα, μας είπαν ότι ήταν πραγματικά πολύ βοηθητικό, γιατί είχαν τη δυνατότητα να αναλύσουν πώς πρέπει να διαπραγματευτείς σε μια τέτοια περίπτωση, τι πρέπει να περιμένεις, τι πρέπει να κάνεις, τι δεν πρέπει να κάνεις. Τα λέω όλα αυτά γιατί τώρα είναι κάπως διαφορετικά τα πράγματα. Στην Ελλάδα έχουμε συναντήσει μόνο ομοιρίες και απαγωγές. Επαναλαμβάνω ότι αυτό που λένε οι Έλληνες διαπραγματευτές είναι ότι εμείς δεν έχουμε συναντήσει τέτοια περιστατικά, δεν βρίσκουμε μεγάλες. Αλλά ωστόσο είναι πολύ καλό. Σε ετοιμότητα και είναι πολύ καλό να τα ακούμε από ανθρώπους και να έχουμε μια εικόνα για το πώς αυτές οι καταστάσεις πρέπει να διαχειριστούν. Μίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Υποχρεωτική καθιστά την εκπαίδευση των παιδιών προσφύγων το νέο νομοσχέδιο για το άσυλο που συζητείται στη Βουλή. Στα νησιά την ίδια ώρα οι αφίξεις παραμένουν μαζικές με την κυβέρνηση να σχεδιάζει τη μεταφορά 3.000 ανθρώπων στην ενδοχώρα τις επόμενες 4 εβδομάδες. Σε Πειραιά και Ελευσίνα έφτασαν σήμερα περίπου 850 πρόσφυγες και μετανάστες από τη Λέσβο και τη Σάμο. I don't know what I want, but I want to have a nice day and go to somewhere else, not like a Moria. Anything, I want to be here or to go any country, but I want to save. Καραβιές προσφύγων και μεταναστών. Ορδές ανθρώπων από τη Λέσβο και τη Σάμο προς τις δομές της ενδοχώρας στο πλαίσιο της αποσυμφόρησης των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Samos no good. We don't have any food. My wife was sick. I was waiting about 5 months just to visit the doctor. 693 έφτασαν στην Ελευσίνα, άλλοι 156 στον Πειραιά. Η ώρα είναι 7:20 και εδώ στον Πειραιά οι πρόσφυγες και οι μετανάστες με βαλίτσες γεμάτες όνειρα επιβιβάζονται στα λεωφορεία για να κατευθυνθούν σε κάμπς στη Βόρεια Ελλάδα. Για τα παιδιά του πολέμου και τις οικογένειές τους μια ταλαιπωρία μηνών τελειώνει και ξεκινά ποιος ξέρει τι. Εκείνος τόσο ελπίζουν. I want to go to the German because my uncle and my friend all they go to German. Η 13χρονη Ναάμ από το Ιράκ, τα 8 αδέλφια και οι γονείς της στάθηκαν τυχεροί φτάνοντας όλοι σώοι στην Ελλάδα. Το μόνο που την παρηγορούσε στα δύο δύσκολα χρόνια παραμονή στη Μόρια είναι τα μαθήματα κιθάρας. All day I go to guitar teacher. My teacher learn us to learn guitar and song happy. Τρία αδερφή και δύο αδερφό. Και μαμά μου, παπά μου. 13 ετών είναι και ο Ραϊάν, Κούρδος από το Βόρειο Ιράκ που μας συστήνει την οικογένειά του. Στον ένα χρόνο και 11 μήνες που πέρασαν στη δομή της Σάμου, κατάφερε να μάθει την ελληνική γλώσσα. Σάμος, 4 μήνες, έχω πάει σχολείο και έχω τα ξέρω ελληνικά. Τα πούλμαν
μετέφεραν τους πρόσφυγες στα νέα τους σπίτια στις δομές φιλοξενίας των Βρασνών του Δήμου Βόλβης, του Αηλιά Σερών και της Πρέβεζας, την ίδια ώρα που στα νησιά όσοι και αν φεύγουν, οι διπλάσιοι φτάνουν. Στο μεταξύ, κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για το άσυλο. Στις διατάξεις του, πέρα από την επιτάχυση των διαδικασιών, καθίσταται υποχρεωτική η πρόσβαση στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση των ανήλικων προσφύγων. Με την αίθουσα σύνταξης και το Ζήση Μούσιο θα συνδεθούμε τώρα, καθώς οι παραβιάσεις συνεχίζονται και σήμερα είχαμε δεκάδες στο Αιγαίο από τουρκικής πλευράς. Ζήση. Ακριβώς τα ωριά μας δοκιμάσαν και σήμερα οι Τούρκοι ουρανού του Αιγαίου, καθώς 4 σχηματισμοί, συνολικά 8 F-16, αλλά τα 6 από αυτά οπλισμένα μπήκαν τόσο στο βόρειο, στο κεντρικό, αλλά και στο νότιο Αιγαίο, πραγματοποιώντας 51 παραβιάσεις. Είχαμε άμεση απάντηση από την ελληνική πολεμική αεροπορία. Γι' αυτό σημειώθηκαν και 5 μπλοκές, 5 δηλαδή εικονικές αερομαχίες. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ζήση. Η προκήρυξη πρόωρων εκλογών στη Βόρεια Μακεδονία, σε συνδυασμό με τις αρνητικές επιπτώσεις που ενδεχομένως προκαλέσει στη Συμφωνία των Πρεσπών, έχουν πυροδοτήσει σφοδρή πολιτική σύγκρουση εδώ, στην Αθήνα. Θα εύχεστε να κερδίσει ο Ζόραν Ζάεφ, δηλώνει ο Αλέξης Τσίπρας, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να επαναλαμβάνει ότι η Συμφωνία ήταν επιζήμια για τη χώρα. Διωγγώνεται το κλίμα απογοήτευσης στη Βόρεια Μακεδονία μετά και την αναστολή των ενταξιακών διαπραγματεύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Ζόραν Ζάεφ δεν κρύβει την πικρία του και εγκαλεί τον πρόεδρο Μακρόν γιατί δεν μίλησε πριν την υπογραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών. Ζωστό Φράνσια, που έστω να εγώ κάζα το α, πρετχόνι ο Τιούνι, 2018, ή όβο Ιούνι, 2019. Ήλοι πρέτα να πράγει πρέσπον σκέτο γόρ, παραν δεν εγκάζα, τάκα. Τούκα εγώ κάτω. Νάτσι, τούκα νέφερ ή νέπραγμα θα κόσχεται για τον έσενα. Με τη χώρα να έχει μπει πλέον σε προεκλογική περίοδο, ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης Κρίστιαν Μίτσοσκι εντείνει τις ανησυχίες για την εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών, επιμένοντας στο σκέτο Μακεδονία. Τέσκατα ρεάλνος, δω κόστο ζήβατ μακεδόνσκι τεγράγανι, πρέδλογιφ να κολλητσιώνεται πάρταρι, κολλητσίατα ζα πόδοβρα Μακεδονία. Στην Αθήνα επικρατεί έντονη ανησυχία για το αν θα υλοποιήσουν τα σκόπια της Συμφωνίας στο σκέλος του Έργα Όμνες, ιδιαίτερα μάλιστα αν την ερχόμενη άνοιξη επικρατεί στις εκλογές στο εθνικιστικό ΒΕΜΕΡΟ. Φαντάζομαι ότι ο κ. Μητσοτάκης θα παρακαλά μην τυχόν και αλλάξει η κυβέρνηση και χάσει ο Ζάεφ τις εκλογές στη Βόρεια Μακεδονία και έρθει το, έρχονται οι ομοειδεάτες του στην διακυβέρνηση. Η τήρηση της αρχής Έργα Όμνες εξαρτάται από τη βούληση άλλων. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτή η πτυχή είναι ακόμη μια πτυχή που αποδεικνύει γιατί εμείς λέγαμε ότι αυτή η συμφωνία είναι μια επιζήμια συμφωνία. Προτιμάτε να έχετε συνομιλητή τον Ζάεφ από άλλους σκοπιανούς ακραίους? Βεβαίως. Με την ένταξη της Βόρειας Μακεδονίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση να πηγαίνει παρακάτω και τη Συμφωνία των Πρεσπών να ορίζει απότερο όριο υλοποίησης των αλλαγών στο εσωτερικό της τα 5 χρόνια, ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος μιλά ουσιαστικά για κατάρρευση της συμφωνίας. Καταργείται στην πράξη το περίφημο Έργα Όμνες, το οποίο μας λέγανε ότι ήταν το ζητούμενο που υποχωρήσαμε σε άλλα σημεία. Ο κ. Μητσοτάκης λοιπόν, στη Σύνοδο Κορυφής, δεν παρενέβη σε αυτό το θέμα. Η Ελλάδα δυστυχώς ξαναμετατρέπεται με την κυβέρνηση Μητσοτάκη σε κομπάρσο. Για μεγάλο λάθος των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην ανάψουν το πράσινο φως σε Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία, έκανε λόγο ο Ντόναλντ Τούσκ, μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο αύριο θα εκδώσει σχετικό ψήφισμα για το γαλλικό βέτο. Στη Βουλή τώρα τον κατάλογο των μαρτύρων που θα κληθούν στην Προκαταρκτική Επιτροπή για το ρόλο Παπαγγελόπουλου στην υπόθεση Νοβάρτης καταρτίζουν τα κόμματα. Ο πρώην αναπληρωτής υπουργός ζητεί κατά αντιπαράσταση εξέταση με την Ελένη Ράικου, τον Ιωάννη Αγγελή και τον Αντώνη Σαμαρά που τον έχουν κατονομάσει ως Ρασπούτιν, ενώ με υπόμνημα που κατέθεσε ζητεί επίσης να δοθούν τα πλήρη στοιχεία λογαριασμού πολιτικού προσώπου που, όπως λέει, έχει στη διάθεσή του το FBI. Σταθερό στη γραμμή ότι διώκεται πολιτικά και στοχοποιώντας τους Αντώνη Σαμαρά, Ιωάννη Αγγελή και Ελένη Ράικου, καθώς επίσης τα μέλη της Επιτροπής που προέρχονται από την πλειοψηφία, ο Δημήτρης Παπαγγελόπουλος έδωσε το στίγμα της υπερασπιστικής τακτικής που θα εφαρμόσει στην προανακριτική. Κατά την παράσταση εξέταση, με τον κύριο Σαμαρά, την κυρία Ράικου, τον κύριο Αγγελή και όποιον άλλον, αν δεν νομίζω να έχει καταθέσει κανείς, έχει καταθέσει το παραμικρό σε βάρος μου. Να με κοιτάει στα μάτια και να μπορεί να με αντιμετωπίσει. Στο τετρασέλιδο υπόμνημά του, εκτός από την κατά την παράσταση εξέταση με τους Αντώνη Σαμαρά, Ελένη Ράικου και Ιωάννη Αγγελή, ο κ. Παπαγγελόπουλος προτείνει να καταθέσουν όλη η ανώτατη δικαστική και εισαγγελική λειτουργή που υπηρέτησαν επί των ημερών του. Επικεντρώνοντας το ρόλο Αγγελή, ζητά να αποκαλυφθούν τα πλήρη στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού που το FBI ταυτοποίησε με πολιτικό πρόσωπο και δεν παρέλαβε στη Βιέννη ο αντισαγγελέας του Αριουπάγου. Δεν πάβει να είναι μια υπόθεση
που δεν έχει νομικά χαρακτηριστικά. Θα δούμε αυτά τα οποία είπε ο κύριος Παπαγγελόπουλος και όλα όσα ζήτησε, να δούμε πώς θα τα αξιολογήσει η αρμόδια επιτροπή και όταν θα έχουμε περισσότερα στοιχεία θα μπορούμε να το σχολιάσουμε αυτό αφού υπάρξει το πόρισμα της επιτροπής. Δεν θα ήθελα αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση να μπει στο έργο της Βουλής και της προκατακτικής διαδικασίας. Στείνει οι προανακριτικές επιτροπές μιλώντας για σκευωρία. Αλλά η μόνη σκευωρία είναι η προσπάθεια να μιλήσουν για σκευωρία αντί για σκάνδαλο. Αυτή είναι η μεγαλύτερη σκευωρία. Στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής καταρτίζεται ο κατάλογος των μαρτύρων που θα κληθούν να καταθέσουν για την υπόθεση. Και εμείς θα συνδεθούμε με το Κοινοβούλιο και είναι εκεί ο Γιάννης Απέργης, γιατί αυτή η διαδικασία έχει εντάσεις με το καλησπέρα σας, Γιάννη. Έτσι ακριβώς, έντονοι διάλογοι, διαπληκτισμοί και γαλλικά έχει η συνεδρίαση από την έναρξή της. Αιτία, το αίτημα εξαίρεσης το οποίο υπέβαλε το κίνημα αλλαγής για τους κύριους Δημήτρη Τζανακόπουλου και Παύλου Πολάκη από μέλη της Επιτροπής, καθώς ζητούν να εξεταστούν ως μάρτυρες εμπλεκόμενοι στην υπόθεση και των παρεμβάσεων στην υπόθεση της Νοβάρτης. Ο κύριος Γεγέρογλου είπε ότι οφείλουμε να τους καλέσουμε και να κληθούν ως μάρτυρες, επομένως δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα και μέλη της Επιτροπής. Mm-hmm. Έντονη η αντίδραση του κυρίου Πολάκη, ο οποίος εν τη ρήμη του λόγου είπε και μια αγόρεα έκφραση, κάτι που ξεσήκωσε τις διαμαρτυρίες των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Θα πρέπει να πούμε ότι ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Γιάννης Ραγκούσης, μιλάει για ένα κοινοβουλευτικό πραξικόπημα με τον τρόπο με τον οποίο προσπαθεί να επέμβει η πλειοψηφία στο να αποκλειστούν κάποια μέλη της Επιτροπής από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Και ο κ. Πολάκης θεωρεί ότι υποκρύπτεται πίσω από αυτό το αίτημα ότι θέλουν να τον καταστήσουν ένοχο και να, όχι να τον εξετάσουν αυτά, ως έναν απλό μάρτυρα. Ακόμη δεν αρχίσαμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Απέργης. Προκλητικός εμφανίστηκε στην απολογία του ο πρώην βουλευτής της Χρυσής Αυγής Στάθης Μπούκουρας, ο οποίος δήλωσε μεταξύ άλλων πως στη Χρυσή Αυγή έζησε τη δεύτερη εφηβεία του. Σήμερα απολογήθηκε και ο Χρήστος Παπάς, ο στενότερος συνεργάτης και κουμπάρος του αρχηγού της οργάνωσης Νίκου Μιχαλολιάκου, ο οποίος απέδωσε σε πλάκα τα βίντεο και τις φωτογραφίες που τον δείχνουν να χαιρετά ναζιστικά με μικρά παιδιά. Κάνε μου χάρη, Χίτλερ. Αύγουστος 2012. Ο Στάθης Μπούκουρας ζει τη δεύτερη εφηβεία του όταν προσπαθεί μαζί με άλλα μέλη της Χρυσής Αυγής να ματαιώσουν την επιχείρηση μεταφοράς μεταναστών στο στρατόπεδο στην Κόρινθο. Για αυτή τη δεύτερη εφηβεία του, που όπως είπε έζησε στη Χρυσή Αυγή, έκανε λόγο απολογούμενος για το αδίκημα της διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης που του αποδίδεται. Στη Χρυσή Αυγή έζησα τη δεύτερη εφηβεία μου, καθώς μου δόθηκε η ευκαιρία να βγάλω τον καταπιεσμένο μου εαυτό. Το γλέντισα. Τα ταξίδια, οι ομιλίες, το κρασάκι, το παρεάκι. Την ιστορία τη γράφουν οι παρέες, κύριε Πρόεδρε. Ο Στάθης Μπούκουρας δήλωσε υποστηρικτής και όχι μέλος της Χρυσής Αυγής. Υποστήριξε ότι οι ομιλίες του δεν είχαν ρατσιστικό περιεχόμενο, ενώ αναφερόμενο στη δολοφονία του Παύλου Φίσα, είπε ότι ενημερώθηκε μία μέρα μετά και ντράπηκε. Ένα, δύο, τρία. Hi, Hitler. Το Σεπτέμβριο του 2014, ο Χρήστος Παπάς, οφερόμενος ως υπαρχηγός της Χρυσής Αυγής, σε βίντεο ακούγεται να μαθαίνει το γιο του να χαιρετά ναζιστικά. Κάνε μου χάρη, Χίτλερ. Σήμερα, 5 χρόνια μετά, θα πει στο δικαστήριο ότι το έκαναν για πλάκα. Υπάρχει φωτογραφία που απεικονίζεστε να χαιρετάτε ναζιστικά με το γιο σας, μικρό παιδί. Στην απολογία του έκανε λόγο για πολιτική δίωξη, αποποιήθηκε τον τίτλο του υπαρχηγού λέγοντας ότι δεν υπήρχε ιεραρχία και δομή στη Χρυσή Αυγή, ενώ αναφερόμενος στη δολοφονία του Παύλου Φίσα καταδίκασε το γεγονός προσθέτοντας ότι είναι κατά της βίας. Πολύ μακριά από όλα αυτά, με αισιοδοξία ταινίζουν το μέλλον οι γονείς του μικρού Παναγιώτη Ραφαήλ, καθώς πλησιάζει πια η ώρα του ταξιδιού στη Βοστόνη. Ο μικρός ασθενής θα υποβληθεί σε νέα θεραπεία εκεί, χάρη στη συγκινητική ανταπόκριση του κόσμου στο κάλεσμα της οικογένειας για τη συγκέντρωση χρημάτων. Η μητέρα του παιδιού μίλησε στο Open και τη Δέσποινα Βλεπάκη. Φεύγουμε, πάμε Βοστόνη. Ο κόσμος τα κατάφερε και μας στέλνει στη Βοστόνη. Είναι αλήθεια. Λίγες ώρες μετά το αίσιο τέλος του μεγάλου αγώνα της οικογένειας και την οριστικοποίηση του ταξιδιού προς την ελπίδα για τον Παναγιώτη Ραφαήλ, η μητέρα του μεταφέρει τα χαρμόσυνα μαντάτα σε συγγενείς και φίλους. Όταν διαγνώστηκε το παιδί μας, είπαν με το ζόρι θα φτάσει στα πρώτα του γενέθλια. Είναι 18 μηνών. Δυναμώνει μέρα με τη μέρα. Αγωνιζόμαστε κι εμείς μαζί του. Έχει κάνει τρομερή πρόοδο. Είμαστε πολύ περήφανοι για το παιδί μας. Η Ρία Μπακάλη κοιτά με θαυμασμό το μικρό της ήρωα που κατάφερε να ενώσει ολόκληρη τη χώρα.
Ήταν χιλιάδες άλλωστε εκείνοι που συνεισέφεραν από το υστέρημά του στην πραγμάτωση του ταξιδιού, το οποίο πρόκειται να κάνει ο Παναγιώτης Ραφαήλ στη Βοστόνη για να ακολουθήσει γονιδιακή θεραπεία. Έχουμε συγκεντρώσει πάνω από 2.800.000. Είναι συγκλονιστική αγάπη του κόσμου, γιατί τα χρήματα πραγματικά ήταν 5, 10, 20, 50 ευρώ. Οι γονείς έσπευσαν από το πρωί να ενημερώσουν για την αίσια έκβαση της υπόθεσης, γνωστοποιώντας παράλληλα πως δεν χρειάζεται ο κόσμος να προσθέσει περαιτέρω χρήματα στους ειδικούς λογαριασμούς που είχαν ανοιχθεί. Τα μηνύματα συμπαράστασης, ωστόσο, εξακολουθούν να καταφθάνουν με κάθε τρόπο. Δυστυχώς δεν γίνεται να είναι οποιοδήποτε, γιατί έχει συσκευές που μόνο εγώ με τον άντρα μου ξέρουμε να χειριστούμε. Και δεν μπορούμε να το αφήσουμε. Γι' αυτό ζητώ συγγνώμη και από τον κόσμο που δεν προλαβαίνω να απαντάω στα μηνύματα. Πρέπει να είμαι συνεχώς με το παιδί. Αυτό που απομένει είναι να διευθετηθούν μια σειρά από διαδικαστικά ζητήματα προκειμένου να οριστικοποιηθεί και η μέρα αναχώρησης της οικογένειας. Ο Παναγιώτης Ραφαήλ και οι γονείς του αισθάνονται πλέον πως μπορούν να ταινίζουν το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία. Ταξίδι για τον Παναγιώτη Ραφαήλ, ταξίδι αύριο και για την 8χρονη Αλεξία που τραυματίστηκε, όπως θα θυμάστε, από σφαίρα το Πάσχα και αναχωρεί για το Αμβούργο. Το παιδί θα νοσηλευτεί σε κέντρο αποκατάστασης εκεί και πάλι χάρη στη στήριξη του κόσμου που βοήθησε να συγκεντρωθούν τα χρήματα. Με τη Δέσποινα Βλεπάκη θα συνδεθούμε. Δέσποινα. Το κοριτσάκι που η ιστορία του έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο και παραμένει στο Πέδωνα Αγλαή Κυριακού από την Κυριακή του Πάσχα αναχωρεί αύριο με τους γονείς του για ειδικό κέντρο αποκατάστασης για παιδιά που βρίσκεται στο Αμβούργο της Γερμανίας. Αυτή τη λύση επέλεξαν οι γονείς τους, θεώρησαν ότι ήταν το καλύτερο για το παιδί τους και μάλιστα έκαναν έκκληση στον κόσμο για αλληλεγγύη και ανθρωπιά. Ο κόσμος αγκάλιασε και έβαλε πλάτη για μια ακόμη φορά, όπως και η Εκκλησία και προσωπικά ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, η συμβολή του οποίου ήταν πολύτιμη στη συγκεκριμένη μετάβαση. Η οικογένεια έχει συγκεντρώσει σημαντικό μέρος του ποσού, που είναι γύρω στα 90.000 για τους πρώτους 5,5 μήνες της αποθεραπείας. Ωστόσο, ξέρουν ότι ο αγώνας είναι μακρύς και δύσκολος και συνεχίζουν να κάνουν έκκληση στην ανθρωπιά του κόσμου. Να θυμίσουμε ότι ο έρανος αυτός για τη μετάφραση του παιδιού στο εξωτερικό ξεκίνησε μετά την απορριπτική απόφαση από το Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο, αφού οι ειδικοί επιστήμονες δεν ενέκριναν τη μετάβαση του παιδιού σε αυτό το συγκεκριμένο κέντρο στο εξωτερικό και γνωμοδότησαν ότι θα έπρεπε να συνεχίσει την αποθεραπεία του σε κέντρο που υπάρχει εδώ, στη Λάρισα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα. Στη Θεσσαλονίκη, ένα νεογέννητο κοριτσάκι εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένο σε είσοδο πολυκατοικίας στη Χαριλάου. Το μωρό, μόλις λίγων ωρών κατά τους γιατρούς, είναι καλά στην υγεία του, ενώ η 24χρονη μητέρα του έχει ήδη συλληφθεί. Η ίδια υποστήριξε ότι γέννησε σπίτι της και ότι δεν γνώριζε ότι ήταν έγκυος. Το νεογέννητο κοριτσάκι, τυλιγμένο σε μια πετσέτα, έχει εγκαταληφθεί από τη μητέρα του στην είσοδο πολυκατοικίας στη Θεσσαλονίκη. Γιατρός του ΕΚΑΒ με τη βοήθεια αστυνομικού το μεταφέρει στο ασθενοφόρο. Λίγα λεπτά αργότερα, αστυνομικοί συλλαμβάνουν την 24χρονη μητέρα που γέννησε και εγκατέλειψε το μωρό λίγα μόλις μέτρα μακριά από το σπίτι της. Οι περαστικοί που άκουσαν το κλάμα του ειδοποίησαν την αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Δεν καταλάβω ότι ήταν μωρό. Όχι, νομίσαμε ότι είναι ένα ζώο. Το ασθενοφόρο που έφτασε στο σημείο περιέθαλψε το βρέφος και το μετέφερε στο νοσοκομείο. Όπως διαπίστωσαν, είχε συμπληρώσει μόλις λίγες ώρες ζωής, με τον ομφάλιο λόρο να είναι πρόχειρα κομμένος. Για κουβέρτα εκεί πέρα τη σήκωσανε και μέσα ήταν το μωρό. Μόλις γέννησε το εφηρημένη, πήσε το κομμάτι, τα υγρά ήταν. Η νεαρή μητέρα που μένει μαζί με τη μητέρα και τον αδελφό της είπε στους αστυνομικούς ότι γέννησε μόνη της στο σπίτι και πως δεν είχε αντιληφθεί καν ότι ήταν έγκυος. Δεν ήξερα ότι είμαι έγκυος. Ήμουν μόνη στο σπίτι και μόλις είδα το μωρό πανικοβλήθηκα. Η νεαρή γυναίκα πανικόβλητη τύλιξε το βρέφος σε μια πετσέτα, βγήκε από το σπίτι και άρχισε να προχωρά στο δρόμο. Καταρχήν σκέφτηκε να το αφήσει στην προηγούμενη πολυκατοικία. Την είδα γείτονες και τελικά αποφάσισε να το εγκαταλείψει σε αυτό εδώ το σημείο. Όπως λένε οι γείτονες, ούτε και εκείνοι είχαν καταλάβει την εγκυμοσύνη της κοπέλας λόγω των παραπανήσεων κοιλών. Πόσες φορές την προσέξει, μην δεν φαινόταν ότι είναι έγκυος. 25 χρονών, ο κορίτσι με τη μάνα με εδώ, με το σπίτι, τόσα χρόνια εδώ στη γειτονιά. Καλό κοριτσάκι ήταν. Δεν καταλάβατε ότι ήταν έγκυος ή ήξερε ότι ήταν έγκυος? Όχι, τίποτα. Ήταν ένα παχουλό κοριτσάκι. Το κοριτσάκι που είναι καλά στην υγεία του μπήκε προληπτικά σε θερμοκοιτίδα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για τις αστυνομικές επεμβάσεις σε κινηματογράφους για τον εντοπισμό ανηλίκων. Η ιδιοκτήτης αίθουσας περιγράφει στο Open τι πραγματικά συμβαίνει με τις ταινίες που χαρακτηρίζονται ακατάλληλες για ανηλίκους, ενώ έφηβοι που έχουν το δικαίωμα ψήφου αλλά απαγορεύεται να δουν τον Τζόκερ καταθέτουν τη δική τους εκδοχή για τα όρια ανηλικότητας στην εποχή του διαδικτύου. When you bring me out,
Can you introduce me as Joker? 17 χρόνια μπορεί να οδηγήσεις, 17 χρόνια μπορεί να ψηφίσεις, 15 χρόνια μπορεί να κάνεις αλλαγή φύλου. Και δεν μπορεί να μπει στην αίθουσα δημοτογραφική. Ο Τζόκερ δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Έφτασε στην Ελλάδα πριν από 20 μέρες, κατέκλυσε τις αίθουσες και μέχρι στιγμής έχει κόψει 500.000 εισιτήρια. Μια αμφιλεγόμενη φιγούρα που ασκεί γοητεία ανεξαρτήτως ηλικίας, αλλά απαγορεύεται όλοι να τη δουν. Στην ταινία ήρθανε παιδιά, τα οποία ήταν κάτω από 18, παιδιά τα οποία είναι 16-17 χρονών. Τώρα εκεί δεν μπορεί να του ζητήσει ταυτότητα. Ναι, υπήρχαν και παιδιά τα οποία περάσαν στην αίθουσα και την είδαν την ταινία. Ο Κωνσταντίνος όλη του τη ζωή θυμάται να βρίσκεται μέσα σε μια κινηματογραφική αίθουσα. Την εισβολή αστυνομικών στο σινεμά την θεωρεί υπερβολική, αλλά όπως λέει δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Από τη στιγμή που υπάρχει βασιλικό διάταγμα του 37 και δίνει δικαίωμα στον αστυνομικό βάσει καταγγελίας να μπει μέσα στην αίθουσα και να ελέγξει και να σταματήσει την προβολή και να αρχίσει να ρωτάει τον κόσμο, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Άλλαξε τον νόμο. Το θεσμικό πλαίσιο για τους κινηματογράφους πρέπει άμεσα να εξυγχρονιστεί. Είμαι 17, ψήφισα. Δεν γίνεται να μην μπορώ να δω μια ταινία. Δεν είναι δυνατόν. Η τεχνολογία καλπάζει. Ψηφιακή εποχή αλλάζει τα πάντα γύρω μας μαζί και η νοοτροπία των νέων. Είμαι 17, θα πάω να τη δω την ταινία. Γιατί να μην πάω. Πριν δύο εβδομάδες είμαι 17 και τώρα είμαι 18. Δεν έχω και αλλάξει τίποτα στη ζωή μου. Σύμφωνα με τους ειδικούς, μία και μόνο ταινία δεν μπορεί να επηρεάσει τους εφήβους. Δεν μπορεί να στιγματιστεί μόνο από αυτή την ταινία, παρά μόνο αν έχει αποθυμένα, εάν έχει μια υποβόσκουσα παραβατική συμπεριφορά. Ο άλλος που έχει ξεσπάσει την κοινή γνώμη για την επέμβαση της αστυνομίας στις κινηματογραφικές αίθουσες έχει πυροδοτήσει και την πολιτική αντιπαράθεση. Έπαιξε η αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά δεν της έκατσε τον Τζόκερ. Με ένα περιστατικό το οποίο αφορά 15χρονα παιδιά, αφορά την είσοδο, την εισβολή αστυνομικών δυνάμεων μέσα σε ένα κινηματογράφο. Αυτά είναι πρωτάκουστα για την Ελλάδα της μεταπολίτευσης. Εσείς βλέπετε. Για ανηλίκους θα μιλήσουμε και στη συνέχεια, καθώς τη συνδρομή της αστυνομίας ζητούν οι υπεύθυνοι του τραμ για να μπει τέλος στους επικίνδυνους περιπάτους που κάνουν τον τελευταίο καιρό έφηβοι έξω από ενκινήσεις σειρμούς. Τα περιστατικά είναι πολλά και έχουν καταγραφεί σε φωτογραφίες και βίντεο που έρχονται στη δημοσιότητα. Μπορεί η θέα των νεαρών που έχουν σκαρφαλώσει στο εξωτερικό πίσω τμήμα του τραμ να τρομάζει, για τους ίδιους όμως είναι μια βόλτα που ανεβάζει την αδρεναλίνη και αποτελεί τη νέα μόδα στα στέκια τους. Ο Κώστας ήδη έχει υπάρξει ένας λαθρεπιβάτης του τραμ. Ναι, okay, είναι διασκεδαστικό, τρομακτικό είναι, αλλά σου φέρνει μια αδρεναλίνη, γι' αυτό το κάνουν τα περισσότερα παιδιά. Το περίεργο όσο και επικίνδυνο παιχνίδι των εφήβων ξεκίνησε από παρέες στην πλατεία της Νέας Σμύρνης και γρήγορα τους μιμήθηκαν μέσω των βίντεο που μοιράζονται στα social media νεαροί και στις υπόλοιπες συνοικίες που διασχίζει το τραμ. Κάνουμε πλάκα. Έχουμε θάρρος και μπορούμε. Κάπως έτσι το νιώσα από την έκφραση του προσώπου τους. Φοβιστικό δεν είναι? Εντάξει, διασκεδαστικό θα έλεγα εγώ. Αλλά εντάξει, είναι όπως το πάρει κανένας. Μέσα στον τελευταίο μήνα, όλο και περισσότεροι ανήλικοι δέχονται την πρόκληση να ανέβουν για μια διαφορετική βόλτα και οι υπεύθυνοι του τραμ ζητούν πλέον τη συνδρομή της αστυνομίας, καθώς όπως υποστηρίζουν, το σημείο που σκαρφαλώνουν νεαροί είναι τυφλό για το μηχανοδηγό. Σαφώς και είναι επικίνδυνο, γιατί και εγώ έχω παιδιά. Το θεωρώ μια βλακεία. Δηλαδή, ουσιαστικά είναι μια παρέα, του παρακολουθούν το τι έκανε ο ένας, το κάνει και ο άλλος. Οπότε αυτό είναι απλά μια μόδα. Παρά το επικίνδυνο του παιχνιδιού, γεγονός είναι ότι το τραμ απέκτησε επιβάτες με διαφορετικές απαιτήσεις. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε σήμερα από τον αυτοδικείο Πειραιά ο 28χρονος του πολεμικού ναυτικού που στα τέλη Αυγούστου παρέσυρε και σκότωσε με το αυτοκίνητό του μια 68χρονη γυναίκα και το μόλις 15 μηνών εγγόνη της στο Αίγιο. Η Έλενα Γαλάρη θα μας πει περισσότερα. Έλενα. Με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα φέθηκε ελεύθερος ο κατηγορούμενος μετά την απολογία του. Βασικός ισχυρισμός του ήταν ότι σύμφωνα με τον συνήγορό του υπάρχει νομοθετικό κενό, καθώς βάσει του νέου ποινικού κώδικα το αδίκημα της μέθης είναι κακούργημα όταν ο οδηγός οδηγεί σε αντίθετο ρεύμα ή κάνει κόντρες. Σε αυτή την περίπτωση δεν υπήρχε κάτι τέτοιο, οπότε είναι πλημέλημα, όπως και το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Έλενα.
Με το φόβο ληστείων και διαρρήξεων ζουν οι κάτοικοι στη Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης, καθώς τα περιστατικά είναι πια συνεχή. Στο Πανόραμα την ίδια ώρα, άγνωστοι διέριξαν τη σχολή Κοφών, προκαλώντας πολλές ζημιές. Πόρτες διαλυμένες, κλειδαριές σπασμένες και προσωπικά αντικείμενα πεταμένα στο πάτωμα. Αυτή είναι η εικόνα που αντίκρισαν μαθητές και εκπαιδευτικοί όταν μπήκαν στη σχολή Κοφών στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης το πρωί της Δευτέρας. Κατσαβίδια, σφυριά και από εδώ συνεχίσαν και καταστρέφαν όλο το ίδρυμα. Οι άγνωστοι κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου παραβίασαν την πόρτα εισόδου, μπήκαν μέσα και διέλυσαν ό,τι βρήκαν μπροστά τους. Τα παιδιά φοβήθηκαν, αλλά τώρα υπάρχει και μια ανασφάλεια και στο προσωπικό. Λέγοντας ανασφάλεια, δηλαδή θα ερχόμαστε τώρα Δευτέρα να ανοίγουμε το ίδρυμα και δεν θα ξέρουμε τι μπορεί να συναντήσουμε μέσα. Οι αδίστακτοι δράστες τα έκαναν γυαλιά καρφιά χωρίς να τους εμποδίσει κανείς, αφού ο χώρος δεν φυλάσσεται τα Σαββατοκύριακα. Τα σύνεργά μου είναι αυτά, για να προφυλάσσουμε. Αυτό είναι. Δεν ξέρω, μπορεί να απαγορεύεται. Αλλά εκεί που θα φάνε αυτοί εμένα, αν φάω εγώ αυτούς. Ο Δημήτρης Κατσάνης από τη Νέα Μηχανιώνα κρατά στο ένα χέρι το ρόπαλο και στο άλλο το μαχαίρι. Είναι ο μόνος τρόπος, όπως λέει, για να προστατεύσει την περιουσία του από τους ληστές. Αυτοί που κάνουν και τέτοια, δεν έρχονται άοπλοι, κάτι θα έχουν. Μάλιστα. Δεν το κρύβω ότι έχω ένα μεγάλο μαχαίρι δίπλα μου, αλλά και τι έγινε. Όλοι οι κάτοικοι στην περιοχή ζουν με το φόβο. Οι αλλεπάλληλες διαρρήξεις και ληστείες τους έχουν κάνει να χάσουν τον ύπνο τους. Κλειδώνονται μέσα στα σπίτια τους ακόμη και τη μέρα. Πάντα κλειδωμένοι είμαστε από το πρωί ως το βράδυ. Όταν έρχεται κανείς, ξεκλειδώνουμε και κλειδώνουμε. Όλα με τα κλειδιά είμαστε στο χέρι. Διαδείξτε μου το κλειδί. Είναι κλειδωμένες οι πόρτες, όλες κλειδωμένες είναι. Οι κάτοικοι της περιοχής έχουν επιστρατεύσει κάμερες, συναγερμούς, σιδεριές και λουκέτα. Παρά τα μέτρα ασφαλείας, οι διαρρήκτες εισβάλλουν στα σπίτια τους με την πρώτη ευκαιρία. Μπήκα, επειδή ήξερα από εδώ κάπου και μπήκαν από το πατζούρι της κουζίνας. Ναι. Το σπάσανε, μπήκανε μέσα. Λαιλατίσαν το σπίτι και πήραν δύο τηλεοράσεις. Οι κάτοικοι στην Ανατολική Θεσσαλονίκη ζητούν πιο συχνές περιπολίες ώστε να αποθαρρυνθούν οι κακοποίοι. Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε την κανονική ροή του δελτίου μας, καθώς έχουμε αυτήν την ώρα εισβολή δεκάδων ατόμων στον αγώνα K19 Bayern Μονάχου Ολυμπιακός του Ρέντι από την αίθουσα σύνταξη Αγγελική Κούρκουλου. Θα μας μεταφέρει ό,τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα, Αγγελική. Δυστυχώς για άλλη μια φορά είχαμε ντροπιαστικά γεγονότα να εκτυλίσσονται σε αγωνιστικούς χώρους στην Ελλάδα. Αυτή τη φορά στην αναμέτρηση νέων του Ολυμπιακού με την Bayern Μονάχου για τη Γιάθλικ του Champions League. Στο 84ο λεπτό, χούλιγκαν πέταξαν αρχικά κροτίδες και στη συνέχεια εισέβαλαν στις εξέδρες με κράνη και επιτέθηκαν βία με ρόπαλα, σε σημείο που βρίσκονταν φίλοι της γερμανικής ομάδας, τραυματίζοντας 4 από αυτούς, σύμφωνα με ενημέρωση της αστυνομίας, ενώ προσπάθησαν να αρπάξουν και αθλητικό υλικό που υπήρχε στους πάγκους. Για μερικά λεπτά προκλήθηκε, όπως ήταν φυσικό, πανικός στο γήπεδο και τις εξέδρες. Οι παίκτες εμβρόντιτοι παρακολουθούσαν τα όσα γίνονταν, με μερικούς από αυτούς να προσπαθούν να ζητήσουν συγγνώμη στους φιλάθλους της εξέδρες. Και φυσικά το θλιβερό αυτό περιστατικό είναι πιθανό να επιφέρει μια βαριά τιμωρία στον Ολυμπιακό, καθώς πρόκειται για επίσημη διοργάνωση της UEFA, η οποία είναι πολύ αυστηρή σε τέτοιου είδους περιστατικά. Αγγελική, σε ευχαριστούμε πολύ. Έκκληση στους πολίτες να μην κατεβάζουν σκουπίδια απευθύνουν οι Δήμοι, καθώς είναι σε εξέλιξη 48ωρη απεργία των εργαζομένων στην καθαριότητα. Το πρόβλημα πάντως είναι ήδη ορατό, όπως θα διαπιστώσουμε και με τη βοήθεια του Γιάννη Ρίγου, που βρίσκεται στη Δάφνη. Γιάννη. Νίκη, σιγά σιγά αρχίζει να γίνεται αφόρητη η κατάσταση με τα σκουπίδια στους δρόμους της Αθήνας. Όπως βλέπετε, οι κάδοι έχουν ξεχυλήσει και η δυσοσμία είναι έντονη για περαστικούς και κατοίκους. Αυτή η κατάσταση έχει διαμορφωθεί λόγω της 48ωρης πανελλαδικής απεργίας που εξήγηλαν σήμερα και αύριο οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες καθαριότητας, καθώς διαμαρτύρονται για την ψήφιση του, αναπτυξιακού νόμου, στο οποίο εντάσσονται και τα εργασιακά. Αύριο το πρωί, μάλιστα, έχει προγραμματιστεί στο κέντρο της Αθήνας και μηχανοκίνητη πορεία. Για την προστασία της δημόσιας υγείας, πολλοί Δήμοι απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να μην βγάζουν τα σκουπίδια στο δρόμο. Αξίζει βεβαίως να αναφέρουμε ότι έχουν πραγματοποιηθεί κάποιες μεταφορές απορριμμάτων από νοσοκομεία και λαϊκές αγορές. Νίκη. Σας ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Τίτλοι τέλους για τα αναδρομικά των προηγούμενων ετών έπεσαν σήμερα από τον Υπουργό Εργασίας Γιάννη Βρούτση, που μίλησε στο Open. Τα μόνα αναδρομικά που θα δουν οι συνταξιούχοι αφορούν τις φετινές επικουρικές, για τις οποίες θα υπάρξουν και αυξήσεις που εκτιμάται ότι θα φτάσουν ακόμη και τα 600 ευρώ ετησίως. Αίσθηση προκάλεσε πάντως η αποκάλυψη του Υπουργού Εργασίας ότι αυτήν την ώρα εκκρεμούν πάνω από 1 εκατομμύριο συντάξεις.
Φρένο στις προσδοκίες των συνταξιούχων για επιστροφή αναδρομικών προηγούμενων ετών έβαλε σήμερα μιλώντας στην εκπομπή του Open Ora Ελλάδος 7 ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης. Δεν φαίνεται ότι υπάρχουν αναδρομικά. Αναδρομικά θα υπάρξουν για όλους μετά τις 4 Δεκάτου του 2019 που υπάρχει η απόφαση του ΣΤΕ και αλλάζει το τοπίο. Αδικία. Γιατί είναι λεφτά δικά μας. Μας τα πήραν. Κανονικά είπα, τα δώσαν κι όλα μαζί. Σύμφωνα με τον Υπουργό Εργασίας Γιάννη Βρούτση, οι πρόσφατες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας ανοίγουν τον δρόμο των αναδρομικών μόνο για 465.000 συνταξιούχους, οι οποίοι είδαν την επικουρική του σύνταξη να μειώνεται σημαντικά λόγω του νόμου Κατρούγκαλου. Και αυτό γιατί το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε αντισυνταγματικές τις επίμαχες περικοπές. Οι συνταξιούχοι θα δουν αύξηση που θα κυμαίνεται μεσοσταθμικά στα 52 ευρώ το μήνα, ενώ το ετήσιο όφελος θα ανέρχεται σε 624 ευρώ. Η πληρωμή των συνταξιούχων θα γίνει από τους πρώτους μήνες του 2020, ενώ θα περιλαμβάνει και αναδρομικά από 4 Οκτωβρίου 2019. Δεν αυξήσουν οι συντάξεις, θα μας τα πάρει από αλλού. Πάντως, ο Υπουργός Εργασίας δεν έκλεισε οριστικά την πόρτα για αναδρομικά από τον Ιούλιο του 2015 μέχρι τον Μάιο του 2016. Υπάρχουν όμως άλλες δίκες και από τις οποίες εκεί το τοπίο ακόμα είναι γκρίζο, όπως το περίφημο δεκάμηνο. Αίσθηση προκάλεσε η αναφορά για 1 εκατομμύριο εκκρεμείς συντάξεις, καθώς σε αυτές υπολογίζονται και οι εκατοντάδες χιλιάδες που πρέπει να επανυπολογιστούν. Το σύνολο των εκκρεμών συντάξεων, υποθέσεων και εκκρεμοτήτων αυτή τη στιγμή, 31 Οκτώβρου, προσέξτε την ημερομηνία, του 2019, που κληρονομεί αυτή η κυβέρνηση και θα έρθει σήμερα η απάντηση στη Βουλή, είναι 1.558.748. Ο Γιάννης Βρούτσης προανήγγειλε σημαντικές αλλαγές και για τις ασφαλιστικές εισφορές, τονίζοντας ότι θα μπει τέλος στις εξοντοτικές εισφορές. Και από εισφορές και συντάξεις θα σταθούμε τώρα στον ένφια, καθώς φαίνεται ότι είμαστε μπροστά σε μια νέα μείωση που σκέφτεται να φέρει το Οικονομικό Επιτελείο από το επόμενο έτος. Κλειδί οι νέες αντικειμενικές και ο Βασίλης Τσακούρας θα μας εξηγήσει ακριβώς τι έχουμε να περιμένουμε. Φέτος λοιπόν είχαμε μια μείωση 22% κατά μέσο όρο στον ένφια. Του χρόνου θα έχουμε ένα επιπλέον 8%. Πώς θα γίνει αυτό? Υπάρχουν 7.000 περιοχές στη χώρα μας που είναι εκτός σχεδίου και δεν έχουν αντικειμενικό προσδιορισμό. Αυτές λοιπόν οι περιοχές μπορούν να φέρουν στα κρατικά ταμεία 400 με 500 εκατομμύρια ευρώ, επειδή οι ιδιοκτήτες τους πληρώνουν πολύ χαμηλό ένφια και γενικά πολύ χαμηλούς φόρους, επειδή στην ουσία δεν έχουν αντικειμενική αξία. Μας έλεγαν εκτιματομεσίτες ότι, για παράδειγμα, μία μεζονέτα που είναι εκτός σχεδίου στην περιοχή του Μαραθώνα έχει αντικειμενική αξία 70.000 ευρώ, αλλά στην πραγματική τιμή είναι 270.000 ευρώ. Αυτός λοιπόν, όπως καταλαβαίνουν οι ιδιοκτήτες, πληρώνει πολύ χαμηλό ένφια, άρα θα πληρώσει πολύ παραπάνω. Μας λένε και κάτι ακόμα. Υπάρχουν περιοχές, σε αυτές τις 7.000, που είναι εκτός σχεδίου και πληρώνουν πολύ χαμηλούς φόρους. Δηλαδή, μια βίλα 550 τετραγωνικών στη Μύκονο πληρώνει ένφια, έχει πραγματική αξία 3,5 εκατομμύρια ευρώ και πληρώνει ένφια 1.010 ευρώ. Ένα αντίστοιχο σπίτι στην Εκάλη πληρώνει 3.000 ευρώ ένφια. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν πάρα πολλές περιοχές στη χώρα μας που πληρώνουν πολύ χαμηλούς φόρους, από το 2020 θα πληρώσουν μεγαλύτερους, για να υπάρχουν λεφτά να πληρώσουν λιγότερα στην ουσία κάποιες χαμηλές και μεσαίες ιδιοκτησίες. Για να το δούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Χιλιάδες ιδιοκτήτες μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων σπέβδουν στους Δήμους για να δηλώσουν ότι τα διατηρούν κλειστά και να γλιτώσουν έτσι από τα δημοτικά τέλη. Υπενθυμίζεται πως για την αναδρομική διαγραφή τελών σε μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, οι ιδιοκτήτες πρέπει να σπεύσουν σε σχετική δήλωση το αργότερο ως το τέλος του έτους. Ώρα 10 το πρωί και στα γραφεία του Δήμου Αθηναίων, δεκάδες ιδιοκτήτες ακινήτων περιμένουν για να δηλώσουν ότι το ακίνητό τους δεν ηλεκτροδοτείται, ώστε να γλιτώσουν δημοτικά τέλη. Εμένα ήταν ηλεκτροδοτούμενο, ναι, αλλά επειδή είναι κενό 10 χρόνια, ναι, 9 χρόνια τώρα είναι μη ηλεκτροδοτούμενο. Ωραία, ναι, μου είπαν ότι τώρα που θα το δηλώσω δεν θα πληρώσω τα δημοτικά τέλη, θα πληρώσω μόνο το ΤΑΠ. Οι περισσότεροι ιδιοκτήτες ακινήτων λανθασμένα πιστεύουν πως όταν κόβουν το ρεύμα σταματούν να χρεώνονται και δημοτικά τέλη, επειδή δεν λαμβάνουν λογαριασμό. Όταν έρθει η ώρα όμως να μεταβιβάσουν το ακινητό τους, διαπιστώνουν ότι χρωστούν στο Δήμο. Τώρα αυτό κοιτάζουμε να δούμε, γιατί βάζουν προαυξήσεις εδώ πέρα, να πούμε, είναι τα πράγματα πολύ μπερδεμένα. Για να προλάβετε να μην πληρώσετε δημοτικά τέλη. Ακριβώς. Σήμερα έχουν προσέλθει 3.500 πολίτες για να δηλώσουν τα μη ηλεκτροδοτούμενα για να αποφύγουν τα δημοτικά τέλη. Το εξυπηρετούμε αυθημερών τους πολίτες. Ο νόμος που αφορά στα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα άλλαξε πρόσφατα και πλέον οι Δήμοι δεν επιβάλλουν τέλη μόνο από τη στιγμή που θα δηλωθεί αυτό επίσημα. Αυτή η αλλαγή προκάλεσε αντιδράσεις από τους ιδιοκτήτες και γι' αυτό δόθηκε παράταση εφαρμογής του νόμου μέχρι το τέλος του έτους. Ο συνήγορος του πολίτη έχει πει
ότι ο πολίτης πρέπει να μπορεί ανά πάσα στιγμή, έστω και καθυστερημένα, να δηλώσει το κενό και μη λεπτοδοτούμενο ακίνητό του. Πρέπει να αλλάξει ο νόμος και να αναγνωριστεί το δικαίωμα αυτών των πολιτών. Από την αρχή του 2020, αν ο ιδιοκτήτης ακινήτου δεν προσκομίσει βεβαίωση διακοπής ηλεκτροδότησης και υπεύθυνη δήλωση για μη χρήση του ακινήτου, θα χρεώνεται δημοτικά τέλη κάθε μήνα. Τη Θεσσαλονίκη επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης. Συναντήθηκε νωρίτερα με τον Υπουργό Μακεδονίας Τράκης, τον Περιφερειάρχη και τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, ενώ είχε σειρά επαφών και με παραγωγικούς φορείς. Πριν από λίγο ξεναγήθηκε στην Biennale Σύγχρονης Τέχνης, ενώ σε λίγη ώρα θα απευθύνει ομιλία στο πλαίσιο του Συμποσίου της Θεσσαλονίκης. Την πορεία υλοποίησης των μεγάλων έργων για τη Θεσσαλονίκη εξέτασε με τους αρμόδιους φορείς ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης. Το μετρό θα λειτουργήσει εξ ολοκλήρου και θα παραδοθεί τον Απρίλιο του 2023 με το σταθμό στη Βενιζέλου να αναδεικνύει με τον σωστό τρόπο την πλούσια πολιτιστική παράδοση της πόλης. Εκτιμούμε ότι μέχρι τα τέλη του έτους το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο θα έχει δώσει την έγκρισή του για να προχωρήσουμε στην κατεύθυνση την οποία έχω ήδη δρομολογήσει. Ετοιμαζόμαστε και το επόμενο διάστημα να ανοίξουμε ρυθμούς, να βελτιώσουμε τους ρυθμούς όλων των φορέων προκειμένου να έχουμε σύντομα αποτελέσματα για μια σειρά από θέματα που απασχολούν τους Θεσσαλονικείς και τους πολίτες της Κεντρικής Μακεδονίας. Το μετρό της πόλης, ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών, η νέα περιφερειακή οδός, η σιδηροδρομική σύνδεση του λιμανιού και το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ ήταν τα έργα που ζήτησε ο Πρωθυπουργός να προχωρήσουν με ταχύς ρυθμούς και εντός των χρονοδιαγραμμάτων. Στη διάρκεια της σύσκεψης, ο Πρωθυπουργός ζήτησε να ενημερωθεί για τις διαδικασίες κατασκευής του νέου γηπέδου του ΠΑΟΚ και στη συνέχεια κάλεσε όλους τους παρευρισκομένους να κάνουν ό,τι μπορούν προκειμένου να μην υπάρχει καμία καθυστέρηση στην έναρξη του έργου. Οι οδηγίες που θα έπρεπε να δοθούν, έτσι ώστε να επισπευστεί όσο περισσότερο γίνεται αυτή η διαδικασία, ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών που χρειάζονται, έτσι ώστε αυτή η μεγάλη ομάδα της Θεσσαλονίκης να κατορθώσει να χτίσει το γήπεδό της. Μεγάλα project Θεσσαλονίκης που είναι η ΔΕΘ, η ανάπλαση της ΔΕΘ και προφανώς και η ανάπλαση του γηπέδου της Τούμπας, κάτι το οποίο είναι και αυτό ψηλά στην ατζέντα του Πρωθυπουργού. Για πρώτη φορά συζητήθηκε με τους αρμόδιους φορείς και ειδική σήμανση του προϊόντο της Μακεδονίας με στόχο να σταματήσει η παραπλάνηση του καταναλωτικού κοινού. Επιτάπητος έπεσε η πρόταση για αυτό το λογότυπο, το οποίο θα πιστοποιεί την ελληνική προέλευση και κατοχύρωση των μακεδονικών προϊόντων. Η τρίτη και ίσως η πιο κρίσιμη συνεδρίαση για την ψήφο των αποδήμων είναι σε εξέλιξη αυτήν την ώρα στο Υπουργείο Εσωτερικών, εκεί όπου ο Τάκης Θεοδωρικάκος υποδέχθηκε εκπροσώπους των κομμάτων. Επί τόπου ο Σπύρος Μουρελάτος. Σπύρο, 200 είναι οι απαιτούμενες ψήφοι. Μετά την μετακίνηση κατά τη του ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση ευελπιστεί ότι μπορεί να επιτευχθεί και διακομματική συνένεση. Στην κυβέρνηση επικρατεί αισιοδοξία. Εδώ τίθεται επιτάπητος πλέον το τελευταίο στάδιο και το ζητούμενο είναι η συνένεση. Καθώς αναζητείται ο αριθμός 200 και επειδή υπάρχει διακομματική συμφωνία σε ό,τι αφορά η ψήφος να προσμετράται στο εθνικό γενικό αποτέλεσμα, το μοναδικό αγκάθι που απομένει δεν είναι άλλο για το ποιους αφορά αυτή η ρύθμιση. Ποιοι θα ενσωματωθούν στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους. Το Υπουργείο Εσωτερικών αναμένει τις τελικές προτάσεις των κομμάτων, γιατί υπήρξε ένα πρόβλημα στην προηγούμενη συνεδρίαση σε ό,τι αφορά το χρονικό όριο απουσίας από τη χώρα. Ναι. Δεν μπορεί να βεβαιωθεί. Καμία κρατική αρχή δεν το βεβαιώνει υπεύθυνα. Θα πρέπει να υπάρχει ελληνικό αφημί σε όσους θέλουν να εγγραφούν σε αυτούς τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους. Και αναμένεται από εδώ σε λίγη ώρα να δούμε αν θα βγει λευκός καπνός προκειμένου να ικανοποιηθούν και οι περιορισμοί που κατά μείζον λόγο θέτει το ΚΚΕ και δευτερευόντως ο ΣΥΡΙΖΑ νίκη. Αναμένουμε λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Συνταγματική έκρινε το 4ο τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας την αφαίρεση διαβατηρίου από επιχειρηματία ιδιοκτήτη ΠΑΕ, παραπέμποντας το θέμα λόγο σπουδαιότητας για τελική κρίση στην Ολομέλεια του Ανώτατου Δικαστηρίου. Η Έλενα Γαλάρη και πάλι μαζί μας. Έλενα. Ο ιδιοκτήτης ΠΑΕ είχε προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας γιατί η αστυνομία είχε αρνηθεί να του επιστρέψει το διαβατήριό του, το οποίο του το είχε αφαιρέσει με εισαγγελική διάταξη μετά την ποινική δίωξη που είχε ασκηθεί σε βάρος του για κακουργηματικές πράξεις. Οι σύμβουλοι της Επικρατείας επισημαίνουν ότι όταν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη είτε για κακουργήματα είτε για πλημελήματα, ακόμα και αν αρθεί ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, δεν χορηγείται το διαβατήριο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Έλενα. Στο έλεος εκτεταμένων πυρκαγιών παραμένει η Καλιφόρνια, ενώ στη Βραζιλία τουλάχιστον 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε συντριβή μικρού αεροσκάφους σε κατοικημένη περιοχή. Στη Χιλή πάλι μετρούν 12 νεκρούς στα βία επεισόδια που συνεχίζονται. Εκτός ελέγχουν η κατάσταση στη Χιλή, όπου τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους τα τελευταία 24 ώρα από τα βία επεισόδια που έχουν ξεσπάσει στην πρωτεύουσα Σαντιάγκο. Το
Το Σαντιάγκο μετατρέπεται σε πεδίο μάχης. Οι διαδηλωτές στείλουν οδοφράγματα. Μια πένα βέρτο το έκτο. De verdad, se lo digo de corazón. Me da muchísima pena. Οι ταραχές εξαπλώνονται από τη μία πόλη στην άλλη με αφορμή την αύξηση στις τιμές των εισιτηρίων στο μετρό. Η κύρια αιτία όμως είναι το κόστος διαβίωσης και οι τεράστιες κοινωνικές ανισότητες. Στην πρωτεύουσα έχουν αναπτυχθεί 10.000 αστυνομικοί, αλλά και ο στρατός, για πρώτη φορά μετά το τέλος της δικτατορίας του Πινοσέτ. Οι στρατιώτες ρίχνουν νερό για να αποθήσουν τους διαδηλωτές. Σηκώνουν τα όπλα για εκφοβισμό. Ο πρόεδρος της Χιλής, Σεμπαστιάν Πινέιρα, κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Πολύ νεκρό αεροπορικό δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στο Μπέλο Οριζόντα στην πολιτιστική Βραζιλία. Το αεροσκάφος που απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Κάρλος Πράτες συνετρίβει πάνω σε αυτοκίνητα σε δρόμο της πόλης με αποτέλεσμα 3 άνθρωποι να σκοτωθούν και άλλα 3 άτομα να τραυματιστούν. 120.000 στρέμματα δάχτυλα σε πύρινο κλειό. Εκατοντάδες κάτοικοι φεύγουν άρον-άρον από τις φλεγόμενες περιοχές στη Νότια Καλιφόρνια. Πυροσβεστικά ελικόπτερα δίνουν μάχη με τις φλόγες, οι οποίες πλησιάζουν απειλητικά τα σπίτια στο Σαν Φερνάντο. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς, με τις υλικές ζημιές να είναι ανυπολόγιστες. 7 λεπτά πριν από τις 8, μείνετε στο Open. Ακολουθούν τα αθλητικά και ο καιρός. Και στις 8, ένας για όλους με τη Μαρία Μπακοδήμου. Καλή σας νύχτα. So we are.